Καλησπέρα σας. Να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Μαρισκάλ, επίσης την κυρία Βιρτζίνια Αντωνίνη, που δεν την έχουμε ανακοινώσει, είναι η υπεύθυνη επικοινωνίας και αειφορίας από τη Ράλες, Ράλε Group, και επίσης την κυρία Κίτη Μπούλακ από την Ιταλική Πρεσβεία. Ξεκινώντας, θα ήθελα να πω ότι η Υδρόγειος Ασφαλιστική μπαίνει σε μια νέα εποχή με ένα ισχυρό απόθεμα σεβασμού και εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει και μοιραζόμαστε με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας αυτά τα χρόνια. Είναι κάτι για το οποίο αισθανόμαστε όχι μόνο περηφάνεια, αλλά κυρίως υπευθυνότητα. Αυτό το κεφάλαιο εισφέρουμε στη νέα συνεργασία. Αυτό το κεφάλαιο θέλουμε να διατηρήσουμε και να αυξήσουμε τα επόμενα χρόνια στο πλαίσιο του Διεθνούς Ομίλου. Πριν μιλήσουμε για το μέλλον, θα ήθελα να σας παρουσιάσω συντομία κάποια στοιχεία για την εταιρεία μας. Η Υδρόγειος έχει διαχρονικά χτίσει μια παρουσία στον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων, διαθέτοντας προϊόντα που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Την τελευταία πενταετία, παρά τις διαδοχικές κρίσεις και το ασταθές περιβάλλον, η εταιρεία μας καταγράφει σταθερή ανάπτυξη. Τα δύο τελευταία χρόνια, μάλιστα, η ανάπτυξή μας είναι πάνω από το μέσο όρο της αγοράς. Το 2022, που χαρακτηρίστηκε από την ενεργειακή και πληθωριστική κρίση, αυξήσαμε την παραγωγή μας κατά 5% σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο, επιτυχάνοντας συνολική παραγωγή 89.400.000 ευρώ. Ένα σημαντικό ποσοστό της αύξησης προήρθε από τις ασφαλίσεις περιουσίας και υγείας, όπου πλέον χτίζουμε ένα ικανό μερίδιο, αλλά και από κλάδους όπως είναι η ασφάλιση σκαφών, όπου στην αστική ευθύνη πλέον έχουμε εδραιωθεί μεταξύ των τριών πρώτων στην αγορά. Ταυτόχρονα, με αύξηση της παραγωγής μας στην ασφάλιση οχημάτων κατά 4,5% και παράλληλη αύξηση του ασφαλισμένου στόλου, η Υδρόγειος είναι ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου οχημάτων και επί σειρά ετών κατέχουμε την 5η θέση σε ασφαλισμένο στόλο. Τα στοιχεία του 2023 είναι εξίσου θετικά και δείχνουν περαιτέρω ενίσχυση των παραγωγικών μας αποτελεσμάτων της τάξης του 4% και 16% στους κλάδους εκτός οχημάτων. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά μας και δυνατά μας σημεία, μπορώ να πω, είναι και που αναφέρθηκε και πιο πριν και το οποίο αξιολογήθηκε ιδιαίτερα θετικά από τον Όμιλο Ρεάλε, είναι η δίσδυση που έχουμε στην ελληνική περιφέρεια, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής μας προέρχεται από περιοχές εκτός των αστικών κέντρων. Ενδεικτικά αναφέρω ότι μόλις 15% της παραγωγής μας είναι από τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η παρουσία μας στα νησιά είναι 26% και η Κρήτη, που είναι από τα μεγαλύτερα νησιά, είναι μόλις 3%. Παράλληλα, η εταιρεία μας συνεχίζει να ενισχύει την οικονομική της θέση και την κεφαλαϊκή της επάρκεια. Στις 39 το ενεργητικό μας ανέρχεται στα 244.500.000 ευρώ, το σύνολο των επενδύσεων 182.500.000 ευρώ και ο σημαντικότερος, ο δείκτης κάλυψης κεφαλαιακών αναγκών, δηλαδή ο SCR ratio, που είναι ένα από τα ισχυρότερα πιστήρια της υψηλής μας φαρυγγιότητας, ανέρχεται στο 195% με τον πρόσφατο ισολογισμό με 39. Τώρα, μια σύντομη παρένθεση σχετικά με το επίκαιρο θέμα των φυσικών καταστροφών, όπως όλη η ασφαλιστική αγορά, έτσι και εμείς φέτος είδαμε μια αύξηση στο πλήθος των ζημιών κατά 20% περίπου. 7 περίπου εκατομμύρια το κόστος ζημιών που προέρχονται από τα δύο τελευταία ακραία φαινόμενα, του Ντάνιελ και του Ελάες. Από την πλευρά μας διαχειριστήκαμε άμεσα τις συνέπειες, δίνοντας προτεραιότητα στον άμεσο διακανονισμό, την παροχή άμεσων προκαταβολών και την αποζημίωση των πληγέντων ασφαλισμένων μας. Από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές, δυστυχώς διαπιστώσαμε για άλλη μια φορά ότι η πλειοψηφία των περιουσιών είναι ανασφάλιστη. Πρέπει να αναφέρω ότι η ασφαλιστική μας αγορά διαθέτει υψηλή αξιοπιστία, διαθέτει φερεγγιότητα, πολύτιμη τεχνογνωσία στη διαχείριση των κινδύνων. Αναμένουμε όμως και διεκδικούμε περισσότερες συνέργειες με την πολιτεία που θα στηρίξουν το θεσμό μας. Και τώρα περνάμε στην επόμενη μέρα, μια νέα εποχή για την Υδρόγειο Ασφαλιστική. Η ένταξή μας σε ένα διεθνή όμιλο
ενισχύει τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας. Η επέκταση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων και η υπηρεσιό μας με νέες, επίκυρες και ευέλικτες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών είναι ένας στόχος που θα μας επιτρέψει να διεκδικήσουμε μεγαλύτερο μερίδιο, ιδιαίτερα σε τομείς που μας ενδιαφέρουν, όπως είναι η ασφαλής της περιουσίας, αστικές ευθύνες και βεβαίως και στον κλάδο υγείας που δραστηριοποιούμαστε την τελευταία τριετία. Επιπλέον, η ένταξή μας στο Διεθνή Όμιλο φέρνει στην εταιρεία και συμπληρωματική τεχνογνωσία και πόρους που προσμένουμε να επιταχύνουν την καινοτομία, τη λειτουργική μας αποτελεσματικότητα και τελικά το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Οι αναπτυξιακοί μας στόχοι περνούν φυσικά μέσα από την ψηφιακή μας προσπάθεια, την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών και μορφών εξυπηρέτησης που αυξάνουν την ικανοποίηση των ασφαλισμένων και συνεργατών. Η προσπάθεια που κάνουμε στο συγκεκριμένο τομέα τα τελευταία χρόνια είναι συνολική και εντατική. Εξού και οι συνεχείς διακρίσεις των έργων μας, αλλά και η ανάδειξή μας σε digital ασφαλιστική εταιρεία της χρονιάς. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί και αναμένουμε ότι θα εμπλουτιστεί με τη στήριξη και την τεχνογνωσία πλέον του Διεθνούς Ομίλου. Και κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ με δύο λόγια στην επέτειο των 50 χρόνων της Υδρογείου και στην καμπάνια που πραγματοποιήσαμε, ξεκινώντας με την οικογένεια, όπου η οικογένεια για μας είναι μια έννοια συνυφασμένη τόσο με την ταυτότητα και τη φιλοσοφία μας, όσο και με το ίδιο το αντικείμενό μας. Είμαστε μια εταιρεία που βλέπει τον εαυτό της ως μια μεγάλη οικογένεια, με αποστολή να στέκεται δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας ασφάλεια, σιγουριά και προοπτική. Στο πλαίσιο αυτό, στηρίξαμε μια μεγάλη κοινωνική έρευνα για την οικογένεια στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, η οποία διενεργήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και την MRB Ελλάς και έφερε νέα στοιχεία στο κοινωνικό και θεσμικό διάλογο για τη στήριξη της οικογένειας. Επίσης, υλοποιούμε πρόγραμμα προσωρινής στέγης για οικογένειες με καρκινοπαθή μέλη που μεταβαίνουν και διαμένουν για ένα διάστημα στην Αθήνα προκειμένου να λάβουν αντικαρκινική θεραπεία. Και δημοσιεύουμε άμεσα το δεύτερο σκέλος της έρευνας με θέμα τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Οι δράσεις που ανέφερα δείχνουν και την αντίληψη που έχουμε όχι μόνο για την αποστολή μας στην ασφαλιστική αγορά και στην ελληνική οικονομία, αλλά κυρίως για την πολύπλευρη δέσμευσή μας απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Σας ευχαριστώ. Thank you.